Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας. Χαιρετίζουμε τις φίλες και τους φίλους μας. Κάθε τόπος μία ιστορία. Το καθημερινό τηλεπαιχνίδι της Νέριτ, που στόχο έχει το ταξίδι και τη γνώση. Στόχο έχει να μάθουμε καλύτερα την πατρίδα μας. Αλλά η παίκτρια ή ο παίκτης που θα ταξιδέψει μαζί μας θα μπορέσει να διεκδικήσει, παρακολουθήστε τα χείλη μου, 10.000 ευρώ! Γεγονός, 10.000 ευρώ. Όλοι έχετε δει σε προηγούμενες εκπομπές παίκτες, παίκτριες να φεύγουν με πολύ ωραία ποσά, αλλά και να κάνουμε και ένα ωραίο ταξίδι γνώσεων. Όμως, επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και δεν πρέπει να τον ξοδεύουμε, ας περάσουμε στους 24 φίλους μας. Καλησπέρα και πάλι. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Είμαστε εδώ για να παίξουμε, για να κερδίσουμε, για να μάθουμε, για να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε την κλήρωσή μας από το 1 μέχρι το 24, προκειμένου η τύχη να επιλέξει ποιος από εσάς θα έρθει κοντά μου. Ξεκινάμε λοιπόν την κλήρωση από τώρα. Φύγαμε! Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι μαζί μας θα είναι το νούμερο... ο παίκτης ή η παίκτρια, το νούμερο 17! Καλησπέρα! Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ευγενία. Γεια σου, Ευγενία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ Μωρένος. Από πού κατάγεσαι? Πελοπόννησο. Από πού είναι Πελοπόννησο? Από την Κορώνη, το χωριό είναι Χρυσοκυλαριά. Τέλεια. Πηγαίνεις στο χωριό σου? Αρκετά συχνά. Πηγαίνεις. Τα χωριά μας είναι οι ρίζες μας και δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Ναι. Εξάλλου. Και η εκπομπή μας αυτό το στόχο έχει. Να ξαναμάθουμε τον τόπο μας, να ξαναθυμηθούμε την πατρίδα μας. Έτσι, πολύ ωραία. Ταξιδεύεις πέρα από το χωριό? Εντάξει, ό,τι μπορούμε. Ωραία, ωραία. Σου εύχομαι να ταξιδεύεις πάρα πολύ. Σου εύχομαι να πας καλά στο παιχνίδι μας και να φύγεις με κέρδη, γνώσεις και με διασκέδαση. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε. Τι λες? Πάμε. Λοιπόν, να φύγουμε, να ξεκινήσουμε δυνατά. Πατάς το κουμπί όταν σου πω εγώ και στο λέω τώρα. Το πατάς και φύγαμε. Ωραία λοιπόν, Ευγενία, ξεκινάμε με τον πρώτο σου προορισμό, που είναι για 50 ευρώ και είναι το Πήλιο. Ωραία. Έχεις πάει στο Πήλιο? Όχι. Να πας, είναι τόσο ωραίο. Σου εύχομαι να πας το συντομότερο δυνατό. Για να δούμε λοιπόν για 50 ευρώ για το Πήλιο. Η ερώτηση είναι για την Ευγενία. Το Πήλιο στη μυθολογία ήταν πατρίδα των Α, Τιτάνων, Β, Κεντάβρων, Γ, Μουσών, Δ, Νηριείδων. Το Πήλιο ήταν πατρίδα των Τιτάνων, Κεντάβρων, Μουσών, Νηριείδων. Πώς το βλέπεις, το ξέρεις? Έχω την εντύπωση ότι είναι το Β. Το Κεντάβρων. Ναι. Κεντάβρων. Διαλέγω Β, έτσι? Ναι. Κεντάβρων. Για να δούμε λοιπόν αν το Πήλιο, αυτό το μαγικό μέρος, ήταν η πατρίδα των Κεντάβρων και όχι των Νηριείδων ή των Τιτάνων ή των Μουσών. Και η σωστή απάντηση, αγαπητή Ευγενία, είναι... είναι ασφαλώς των Κεντάβρων. Με χαρακτηριστική άνεση το εντόπισες. Οι Κένταβροι, πως γνωστόν, ήταν οι μισοί άνθρωποι και οι μισοί άλογα. Λέω να προχωρήσουμε στο δεύτερο προορισμό, που είναι επίσης για 50 ευρώ. Το ποσό που διεκδικείς είναι 10.000 ευρώ, έτσι? Δηλαδή, αν φτάσεις στον τελικό προορισμό, μπορεί να πάρεις μέχρι και 10.000 ευρώ. Μετά τον τρίτο προορισμό, έχεις φτάσει στο πρώτο καταφύγιο. Δηλαδή, ό,τι λεφτά έχεις βγάλει μέχρι εκεί, είναι δικά σου. Είσαι κοντά στον τρίτο προορισμό. Για να δούμε όμως πού σε πηγαίνει η τύχη στο δεύτερο προορισμό, πατώντας το κουμπί. Φύγαμε, πάμε! Μετά το Πήλιο, λοιπόν, και τους Κένταβρους, πηγαίνουμε, αγαπητή Ευγενία, στη Ζάκυνθο. Πηγαίνουμε στη Ζάκυνθο. Έχει πάει? Όχι. Ιόνιο, έχει ταξιδέψει? Καθόλου. Αξίζει. Το Ιόνιο είναι... έχει μια άλλη αίσθηση. Έχω ξεκινήσει με τις Κυκλάδες και θα το πάρω σιγά-σιγά. Ελπίζω το να με. Ναι. Πρώτα Κυκλάδες. Οπότε ελπίζω η τύχη να σε οδηγήσει στις Κυκλάδες, να έχεις μια ερώτηση από τις Κυκλάδες. Αλλά τώρα σε πήγε στο Ιόνιο, 50 ευρώ, δεύτερος προορισμός. Η ερώτηση είναι. Πλησιέστερο νησί βορείως της Ζακύνθου είναι Α, η Ιθάκη, Β, η Κεφαλονιά, Γ, η Παξή, Δ, η Λευκάδα. Πλησιέστερο νησί, έτσι, βορείως της Ζακύνθου. Το ξέρεις, πέκα από το μυαλό σου, το ενστικτό σου.
Στη Λευκάδα είμαι περισσότερο. Είσαι περισσότερο στη Λευκάδα. Ναι. Οι συμπαίκτες σου παίζουν ήδη. Μετά τον τρίτο προορισμό θα έχεις δικαίωμα να έχεις και ένα βοηθό. Αλλά έχουμε ακόμα ταξίδι μέχρι τον τρίτο προορισμό. Λευκάδα. Παίζουμε τη Λευκάδα. Δηλαδή το Δέλτα. Η Λευκάδα. Πλησιέστερο νησί βορείως της Εκίνης. Είναι η Λευκάδα. Για δούμε λοιπόν. Είναι Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ακόμα. Θα παραμείνουμε στο ίδιο μέρος, έτσι. Παραμένουμε στο ίδιο μέρος για 50 ευρώ. Άλλη μία ερώτηση από τη Ζάκυνθο για την Ευγενία. Η ερώτηση είναι... Ένα από τα χαρακτηριστικότερα γλυκά τη Ζακύνθου, Ευγενία, είναι Α, η τουλούμπα, Β, το ραβανί, Γ, το αμυγδαλωτό, Δ, το μαντολάτο. Γλύκισμα. Αν και είσαι σιλφίδα, φαντάζομαι δεν τρως πολλά γλυκά. Όχι, τρώω γλυκά μόνο. Έχεις καλό μεταβολισμό τότε. Μπορεί. Ωραία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά τη Ζακύνθου. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, θα σε μαλώσω. Τουλούμπα ραβανί, αμυγδαλωτό μαντολάτο. Και δεν μπορώ να πάρεις και βοηθό. Στα αμυγδαλωτά μπορώ να πω έτσι πολύ στα νησιά υπάρχουν, ναι. Αλλά... Ναι. Λες να είναι αυτό. Πού πάει το ενστικτοδός. Αφού δεν ξέρουμε, να δούμε πού μας πηγαίνει το ένστικτο. Στο αμαγδηλωτό θα πω. Το διαλέγω. Όχι. Μην επηρεάζεσαι όσο γίνεται δηλαδή από μένα. Ναι. Δηλαδή ούτε να προσπαθείς να με ψαρέψεις, αλλά ούτε και να καταλάβεις τι. Δηλαδή πρόσεξε γιατί θα αυτοπαγιδευτείς. Ό,τι νομίζεις. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα γλυκά της Ζακύνθου. Πάμε το γάμα. Το αμυγδαλωτό. Για να δούμε λοιπόν. Είναι το αμυγδαλωτό ένα από τα χαρακτηριστικότερα γλυκά της πανέμορφης Ζακύνθου. Για να δούμε λοιπόν αν θα γλυκαθούμε ή αν θα πικραθούμε. Και η σωστή απάντηση είναι... Μαντολάτο. Το αντιμετωπίζεις όμως με χαμόγελο, μπράβο. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τα γλυκά μας δώσαν πίκρα. Θα παραμείνουμε στον ίδιο προορισμό. Δεν χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας και το όραμά μας στο να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση από τη Ζάκυνθο. Για την Ευγενία. Λοιπόν, Ευγενία, πάμε με πυγμή και άκου την ερώτηση. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι την ξέρεις. Πάμε. Ποιο μέρος της Ζακύνθου επιλέγουν οι χελώνες καρέτα-καρέτα για την αναπαραγωγή τους. Α. Το ακροτήριο του Μαραθιά. Β. Τον κόλπο του Λαγανά. Γ. Το Ναυάγιο. Δ. Τις Ελικές. Το ξέρεις? Το πιο γνωστό είναι το Ναυάγιο, αλλά δεν ξέρω αν επιλέγουν εκεί οι χελώνες. Δηλαδή, θα το πάμε λίγο στην τύχη. Δεν με ευνόησε και πριν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τύχη δεν ήταν με το μέρος σου. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πού πάει το μυαλό σου? Θα πω γενναιότητα. Το γάμα. Θα πεις το γάμα. Ναυάγιο. Το Ναυάγιο. Και αν ναυαγίσουμε, σημασία για το ταξίδι. Ακόμα και αν ναυαγεί κανείς. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση σχετικά με το πού επιλέγουν οι χελώνες καρέτα-καρέτα να γεννήσουν τα αυγά τους. Και η σωστή απάντηση είναι. Είναι ο κόλπος του Λαγανά, Ευγενία. Κάπου εδώ, τελειώσαμε το ταξίδι μας, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω για το χαμόγελό σου, για την ωραία σου ενέργεια και πραγματικά ευχαριστούμε εκ βαθέων. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα στην Ευγενία που δεν την ευνόησε η τύχη, γιατί είπαμε είναι ένα ταξίδι, βέβαια γνώσεων, αλλά σαφώς και η τύχη παίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ναός κοντά στον Παρθενώνα
που ήταν αφιερωμένο στη θεά Τύχη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε σε αυτή τη θεά. Ευγενία, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, αλλά να προχωρήσουμε στον επόμενο παίκτη ή παίκτρια, κληρώνοντας από το 1 μέχρι το 24. Φύγαμε λοιπόν, από το 1 μέχρι το 24. Και ο επόμενος παίκτης ή παίκτρια, είναι αυτός που έχει το νούμερο, 14. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρε θέση. Έχεις και αυτό το εξαιρετικό μουσί που θυμίζει τον Οδυσσέα τον πολυταξιδεμένο. Μάλιστα. Πώς σε λένε? Παντελής. Παντελή, χαίρομαι πάρα πολύ. Από πού είσαι? Είμαι από Κόρινθο. Από την Κόρινθο. Πελοποννήσιος. Ναι. Τέλεια. Ζεις στην Αθήνα? Αθήνα, ναι. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι υπαξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό. Α, τέλεια. Υπαξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό. Τέλεια. Πολεμικό ναυτικό ταξιδεμένος, έτσι. Αρκετά. 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 Α, γι' αυτό έχεις και το μουσί, γιατί επιτρέπεται και στο πολεμικό ναυτικό να έχεις μουσί. Πολύ ωραία. Ταξιδεύεις τώρα τελευταία που έχεις πάει? Τώρα τελευταία όχι πάρα πολύ. Τελευταίο ταξίδι που ήταν? Στο Αιγαίο, έξω από την Πάρο. Εντάξει. Είσαι λοιπόν, είσαι ταξιδιάρης γύρω. Αρκετά. Με διασχίζεις στο Αιγαίο με σπάνια ορμή, γιατί έχεις το πολεμικό ναυτικό. Ταξιδεύουμε και λέμε. Έτσι. Ξεκινάμε. Πρώτος προορισμός 50 ευρώ. Μπορείς να διεκδικήσεις μέχρι 10.000 ευρώ. Και μπορείς και θέλεις και είναι και εφικτό. Θέλω λοιπόν να σε δω να παίζεις δυνατά. Βέβαια θες και λίγο τύχη, έτσι. Πάντα. Ωραία. Πρώτος προορισμός για τον Παντελή. Παντελή, πατάς το κουμπί και φύγαμε. Πρώτος προορισμός λοιπόν για τον Παντελή, που διασχίζει το Αιγαίο με το πολεμικό μας ναυτικό, είναι η Ρόδος. Έχεις πάει στη Ρόδο? Έχω πάει. Λοιπόν, Ρόδος, 50 ευρώ, Ρόδος. Πρώτη ερώτηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε για τη Ρόδο. Τι ήταν ο κολοσσός της Ρόδου? Α. Καράβι. Β. Άγαλμα. Γ. Θέατρο. Δ. Στάδιο. Κολοσσός της Ρόδου. Μάλιστα. Κολοσσός δηλαδή κολοσσιαίος, έτσι. Γίγας. Γίγας. Τι ήτανε λοιπόν? Ήτανε στάδιο, ήταν άγαλμα, ήταν θέατρο, ήταν καράβι. Τι ήτανε? Άγαλμα. Θα διαλέγω. Διαλέγω, ναι. Έτσι φθαρσός, μπαμ. Mm-hmm. Άγαλμα. Κολοσσός της Ρόδου. Ήταν άγαλμα. Για να σε δω λοιπόν. Ήταν άγαλμα. Και η σωστή απάντηση είναι ότι ο κολοσσός της Ρόδου ήταν... Άγαλμα. Ξέρεις που ήτανε? Έχω την εντύπωση ότι είναι στο λιμάνι. Ακριβώς. Μένοντας στο λιμάνι. Ήταν στο λιμάνι. Ήταν στο λιμάνι και στην πραγματικότητα ήταν και κάτι σαν φάρος. Είχε πάνω μία... Ναι. Και ξέρεις, συγκαταλέγεται και στα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Πού είναι τώρα ο κολοσσός? Κανείς δεν ξέρει. Βυθίστηκε. Έπεσε. Διότι ακόμα και οι κολοσσοί καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Ο πανδαμάτορ χρόνος τσάκισε τον κολοσσό της Ρόδου. Αλλά δεν τσακίζει εσένα, Παντελή, και έχεις πάρει 50 ευρώ. Και προχωράς στον επόμενο προορισμό, στο δεύτερο προορισμό, μετά τον κολοσσό της Ρόδου, για 50 ευρώ στο δεύτερο προορισμό. Πατάς το κουμπί τώρα και φύγαμε. Αβάντη, Παντελή, μετά το 7ο θαύμα, μετά από ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, τον κολοσσό δηλαδή, προχωράμε στον Όλυμπο. Έτσι, μεγαλειώδης προορισμή σου. Με πήρατε από τη θάλασσα. Ναι, ναι. Τώρα πάμε πολύ στεριά. Στον Όλυμπο έχεις πάει? Όχι. Δεν έχεις πάει στον Όλυμπο? Όχι. Να πας. Και να ανέβεις στην κορυφή. Εγώ έχω ανέβει μια φορά, νεότατος βέβαια, γιατί τώρα μας πήραν λίγο τα χρόνια και τα άλλα. Αλλά στο συστήμα. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη, 50 ευρώ για τον Παντελή από τον Όλυμπο. Πάμε. Τον Όλυμπο επέλεξε ως κατοικία των θεών. Α. Ο Κρόνος, Β, ο Ουρανός, Γ, ο Δίας, Δ, η Γαία. Δηλαδή, ποιος επέλεξε τον Όλυμπο για κατοικία των θεών? Είπε, εκεί θα κατοικήσουμε. Ποιος λες? Ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Δίας, η Γαία. Περνάει κάτι από το μυαλό σου? Στο Δία πηγαίνει. Ο Δίας ήταν ο αρχηγός των θεών, ε. Και γι' αυτό εκεί πιστεύω ότι αυτός έκανε και την επιλογή. Ως αρχηγός. Ναι. Έχει λογική σκέψη σου. Και θα το επιλέξω. Θα το επιλέξεις. Ο Δίας λοιπόν. Τον Όλυμπο τον επέλεξε ως κατοικία των θεών ο Δίας. Ο επικεφαλής των 12 θεών της αρχαιότητας. Η Γαία είναι η Γη, ο Ουρανός και ο Κρόνος. Για να δούμε λοιπόν αν όντως ο Δίας ήταν αυτός που διάλεξε τον Όλυμπο. Και η σωστή απάντηση, Παντελή, είναι... Ναι.
Έχει μια μπλόφα. Είχε μια μπλόφα, γιατί θα μπορούσες να πεις ότι είναι πολύ αυτονόητο. Ενώ, ναι. Όντως λοιπόν ήταν ο Δίας, γι' αυτό λέγεται και Ζεύς, δηλαδή Ολύμπιο Ζεύς. Ολύμπιο Ζεύς. Δηλαδή ήταν ο Δίας, ο Ζεύς του Ολύμπου. Ναι. Ήταν, σαν να λέμε, ήταν ιδιόκτητο που τους πήγε εκεί πέρα. Εκεί. Λοιπόν, τρίτος προορισμός. Πρόσεξε. Από το περάσεις, περνάς το πρώτο καταφύγιο. Δηλαδή τα πρώτα λεφτά που έχεις βγάλει είναι δικά σου. Ό,τι και να γίνει, ένα και δύο, μπορείς να επιλέξεις βοηθό. Αλλά όλα αυτά να τα συζητήσουμε αφού περάσουμε τον τρίτο άθλο. Ωραία. Θα πας, θα δώσεις το κουμπί. Φύγαμε, Παντελή. Τρίτος προορισμός για τον Παντελή. Μετά τον Όλυμπο, μετά τη Ρόδο. Ολύμπια πράγματα. Αυτά θα μας αρχαιότητες. Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Σίγουρα έχεις πάει. Έχω πάει. Είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Έχουμε λοιπόν μια ερώτηση για 50 ευρώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Ερώτηση για τον Παντελή από Θεσσαλονίκη. Η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί σήμερα ως, πρόσεξε Παντελή, ναός του Αγίου Γεωργίου, ιστορικό μνημείο, συνεδριακό κέντρο, συναυλιακός χώρος. Η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν το ξέρεις? Όχι. Όχι. Δεν το γνωρίζω. Πάει κάπου το μυαλό σου από ένστικτο? Θα αποκλείσω το γάμα. Το συνεδριακό κέντρο, γιατί από αυτά που ακούω και βλέπω, δεν έχω ακούσει κάτι για τη Ροτόντα, ότι γίνονται συνέδρια εκεί. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, θα αποκλείσω το γάμα. Ναι. Ποιο άλλο αποκλείεις? Και το άλφα. Το ναό του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Λοιπόν, άρα βρισκόμαστε... Είμαι ανάμεσα σε Β' και Δ'. Ιστορικό μνημείο. Και συναυλιακός χώρος. Είναι αυτά τα δύο. Ροτόντα, Θεσσαλονίκη, λειτουργεί σήμερα, πιστεύεις, είτε ως ιστορικό μνημείο, είτε ως συναυλιακός χώρος, έτσι? Ναι. Πρέπει να μας πεις. Θα πω στην τύχη, ανάμεσα στα δύο, ιστορικό μνημείο. Διαλέγω το ιστορικό μνημείο. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση. Ναό στο Αγίου Γεωργίου, ιστορικό μνημείο, συνεδρικό κέντρο, συναυλιακός χώρος. Λοιπόν, Παντελή. Η σωστή απάντηση είναι... Παντελή, η τύχη είναι με το μέρος σου. Το ένστικτό σου είναι με το μέρος σου. Λοιπόν, συμπεριλήφθηκε στα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όποιος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει κατά τη γνώμη μου να το επισκέπτεται. Ενώ έχω πάει πολλές φορές, δεν έχω πάει μνημείο αυτό. Εκκρεμότητα. Το σημειώνεις. Και προτεραιότητα. Και προτεραιότητα. Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι. Ωραία. Έχεις κερδίσει 150 ευρώ. Έχεις περάσει τον τρίτο προορισμό. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, είναι δικά σου. Από εδώ και πέρα, έχεις δικαίωμα να έχεις ένα βοηθό. Ο βοηθός είναι κάποιος από τους συμπαίκτες που έχει απαντήσει σωστά στην τελευταία ερώτηση. Βέβαια, όπως ξέρεις, στη ζωή όλα κοστίζουν. Διότι, όπως λέει και ο Ελίτης, το δωρεάν δεν εκτιμάται. Έτσι λοιπόν, αν πάρεις βοηθό, το 1 τέταρτο θα είναι του της βοηθού σου. Λοιπόν, προχωράμε στον τέταρτο προορισμό. Για 100 ευρώ, πατάς το κουμπί και οπ! Περίμενε, μην το πατήσεις, γιατί μου ήρθε μια τρελή έμπνευση. Δίνω διάλειμμα για διαφημίσεις! Να διαφημιστούμε, ρε αδερφέ. Επιστρέφουμε από διάλειμμα για να προχωρήσουμε στο ταξίδι μας με τον Παντελή, που δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Είναι αναμάρτητος μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Θα πάω στο τέταρτο προορισμό για 100 ευρώ και κάτι μου λέει ότι θα φτάσει μακριά. Λοιπόν, Παντελή, πατάς το κουμπί και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν μετά τη Ρόδο, μετά τον Όλυμπο, μετά τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε στην Άρτα. 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 Έχεις πάει? Στα μείον σου. Η Άρτα είναι μια εξαιρετική πόλη. Έχω πάει πολλές φορές για περιοδεία με εξαιρετικό θεατρόφιλο κοινό και στη Συστήνω. Λοιπόν, 100 ευρώ, τέταρτος προορισμός. Θες βοηθώ? Όχι. Άστο. Φύγαμε. Τέταρτος προορισμός,
στην Άρτα και τον Παντελή. Η ερώτηση που παίζουμε για 100 ευρώ, Παντελή, είναι η εξής. Η μεγαλοπρεπής αυτή εκκλησία δεσπόζει στην Άρτα. Πρόκειται για τον ναό Α, της Αγίας Σοφίας, Β, των Ταξιαρχών, Γ, της Μεταμόρφωσης, Δ, της Παναγιάς, της Παρηγορήτησας. Το έχεις ακούσει ποτέ? Όχι. Πάμε λοιπόν να παίξουμε με το ένστικτο, δια της ατόπου. Μεγαλοπρεπής εκκλησία. Μεγαλοπρεπής. Αφού είναι και μεγαλοπρεπής, πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε κάποιον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Και με πάει προς το Δέλτα. Σ' ακούω. Θα πω το Δέλτα. Δέλτα. Μεγαλοπρεπής αυτή εκκλησία δεσπόζει στην Άρτα. Πρόκειται για τον ναό, λες, της Παναγιάς, της Παρηγορήτησας. Για να δούμε λοιπόν αν είσαι μέσα ή έξω. Και η σωστή απάντηση είναι... Βρήκες. Το βρήκα. Παναγιάς της Παρηγορήτησας. Είναι και πάρα πολύ ωραίο όνομα προς την Παναγία. Προς την Παναγία. Γιατί όντως είναι και μια καταπληκτική εκκλησία, έχω πάει. Είναι από και σε μέγεθος και σε αγιογραφίες, εξαιρετικής ποιότητας. Χτίστηκε το 1200, κάπου εκεί, 1990, από τον Νικηφόρο Κομνηνό. Ήταν Δούκας. Και από τότε δεσπόζει στην περιοχή και όποιος πάει στην Άρτα έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος αν δεν επισκεφτεί αυτή την εκκλησία. Είτε είναι θρησκευόμενος, είτε όχι. Γιατί η βυζαντινή τέχνη δεν αφορά μόνο αυτούς που πιστεύουν, αλλά αφορά όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, Παντελή, μέχρι τώρα έχεις κερδίσει 250 ευρώ και το μεγάλο σου ξέ είναι ότι δεν έχεις κάνει κανένα λάθος. Δηλαδή, στο σημείο που βρισκόμαστε, παραμένεις διεκδικητής των 10.000 ευρώ. Είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσεις μέχρι εκεί. Ο επόμενος προορισμός θα σου δώσει ή δεν θα σου δώσει 150 ευρώ. Είσαι έτοιμος? Ετοιμότατος. Έσω έτοιμος. Πάρα το κουμπί και φύγαμε. Μετά την Άρτα, λοιπόν, με τη Ρόδο, με τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουμε... Βέρεια. Στη Βέρεια. Πηγαίνουμε στη Βέρεια. Στα Βέρεια. Όχι. Okay. Βέρεια είναι και μαγική πόλη. Εξαιρετική πόλη. Εγώ, η Βέρεια είναι πάντα, όταν περνάω, σταματάω πάντα στη Βέρεια. Την απολαμβάνω τη Βέρεια. Για να δούμε όμως αν θα είναι μια πόλη με καλό, με καλή αύρα για σένα ή με κακή. Η ερώτηση για 150 ευρώ από τη Βέρεια είναι, Παντελή. Η Μπαρμπούτα στη Βέρεια είναι Α, μουσουλμανικό τέμενος, Β, πλατεία ρολογιού, Γ, παλαιός υπόδρομος, Δ, εβραϊκή συνοικία. Από τον μορφασμό σου κατάλαβα ότι δεν το έχεις. Για το πάμε λοιπόν δια της ατόπου, Μπαρμπούτα στη Βέρεια. Η Μπαρμπούτα στη Βέρεια είναι. Για μουσουλμανικό τέμενος δεν το έχω, γιατί δεν έχω ακούσει κάπου προς τη Βέρεια ότι υπήρχαν εκεί μουσουλμανικά τέμενοι. Ούτε για εβραϊκή συνοικία. Οπότε θα αποκλείσω Α και Δ. Έξω το τέμενος, έξω συνοικία. Πού πηγαίνουμε? Λοιπόν, αφού μένουμε στο Β και στο Γ, το Μπαρμπούτα με πηγαίνει λίγο προς τον Τζόγο. Γιατί, το Μπαρμπούτι που λένε. Πηγαίνω προς το Γ. Μπαρμπούτα, Μπαρμπούτι, υπόδρομο, Τζόγος. Ναι. Το Γ, λοιπόν. Οπότε πάμε στο Γ. Για να δούμε αν όντως η Μπαρμπούτα στη Βέρεια είναι ο παλαιός υπόδρομος και όχι η εβραϊκή συνοικία, όχι η πλατεία ορολογίου, όχι το μουσουλμανικό τέμενος. Και η σωστή απάντηση, αγαπητέ φίλε και ταξιδιάρη Παντελή, είναι... Βιαστήκατε να χειροκροτήσετε. Κι όμως είναι η εβραϊκή συνοικία. Δυστυχώς... Δεν σε βοήθησε αυτός ο συνειρμός. Είναι η εβραϊκή συνοικία, η οποία ήταν μια χτισμένη κλειστά συνοικία. Εγνώρισε άνθηση τον 15ο αιώνα. Ήταν Εβραίοι κυρίως από την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Δυστυχώς, έχουμε το πρώτο μας λάθος. Αλλά έχουμε περάσει το πρώτο καταφύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρώτα 150 ευρώ είναι δικά σου. Παραμένουμε στη Βέρεια. Επόμενη ερώτηση από τη Βέρεια για τον Παντελή που συνεχίζει. Ποιος χιονοδρομικός προορισμός βρίσκεται μόλις 24 χιλιόμετρα από τη Βέρεια? Τα 3-5 πηγάδια. Η Βασιλίτσα, το Σέλι, η Βίγλα, κάνει σκι? Αν και δεν κάνω. Ναι. Έχω ακούσει για τα χιονοδρομικά που βρίσκονται ανά την Ελλάδα, οπότε τώρα για την απόσταση στα 24 χιλιόμετρα από τη Βέρεια θεωρώ ότι είναι το Α. Ναι, 3-5. Χωρίς να ξέρω ότι είναι 24 χιλιόμετρα από τη Βέρεια, απλά γνωρίζω ότι είναι στη Βέρεια τα 3-5 πηγάδια, το χιονοδρομικό. Το διαλέγω. Ναι, ναι. Το διάλεξα. Για να δούμε, 3-5 πηγάδια, Σέλη, Βασιλίτσα, Βίγλα. Είμαστε στη Βέρεια και να ζητούμε το χιονοδρομικό προορισμό που βρίσκεται μόλις 24 χιλιόμετρα, δηλαδή πολύ κοντά στη Βέρεια. Αυτός που επισκέπτει τη Βέρεια χειμώνα θα μπορεί να κάνει και σκι μόνο στα 24 χιλιόμετρα από τη Βέρεια. Και η σωστή απάντηση είναι... το Σέλι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο λάθος. Περίμενε τώρα. Δεν θέλω να κάνεις άλλο λάθος. Τα 150 ευρώ σίγουρα δικά σου από το καταφύγιο. Μπορείς να διεκδικήσεις πάνω από 1000 ευρώ. Αρκεί να μην κάνεις άλλο λάθος. Θα το προσπαθήσω. Στο ζητάω σαν προσωπική χάρη. Παραμένουμε στη Βέρεια που σου έχει φερθεί με σκληρότητα. Κολλήσαμε. Θα σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση για τη Βέρεια. Παντελή. Αν παραγγείλεις στη Βέρεια μπαρμπούρια, θα φας α, λουκουμάδες, β, καλαμαράκια, γ, κεφτεδάκια, δ, φασόλια. Μπαρμπούρια. Το έχεις ακούσει? Όχι. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε. Περίμενε. Πάρ το χρόνο σου. Μη βιάζεσαι. Είμαστε στη Βέρεια. Λέμε πιάσε μου μπαρμπούρια. Τι θα μας φέρουνε? Σίγουρα όχι καλαμαράκια, φαντάζομαι. Γιατί σίγουρα? Δεν το ξέρω, αλλά ρωτώ έτσι. Παίρνω το σκεπτικό σου. Είμαστε λίγο μακριά από θάλασσα. Φαντάζομαι πως τα μπαρμπούρια, όχι καλαμαράκια. Τώρα από τα υπόλοιπα τρία, λουκουμάδες, κεφτεδάκια και φασόλια. Πού πηγαίνει το ενστικτόδες? Πηγαίνει προς το Δέλτα. Στα φασόλια. Ναι. Γιατί καλλιεργούν στη Βόρεια Ελλάδα. Ουσιαστικά όχι. Τραβάς λαχνό, έτσι. Ναι, ναι. Και τραβάω το λοιπόν, Δέλτα. Τραβάς το Δέλτα. Φασόλια. Για να δούμε λοιπόν αν παραγγείλεις τη Βέρεια μπαρμπούρια θα φας φασόλια. Παντελή, η σωστή απάντηση είναι... κεφτεδάκια. Κεφτεδάκια. Τα κεφτεδάκια, τα συγκεκριμένα τα μπαρμπούρια, φτιάχνονται και από κυνήγι της γύρω περιοχής. Ναι. Γι' αυτό είναι και γνωστά. Βέβαια δεν είναι τόσο γνωστά όσο να τα ξέρεις κι εσύ. Σίγουρα. Στεναχωρούμε πολύ που ένας τόσο καλός παίκτης. Δεν πειράζει. Εντάξει, φεύγεις με 150 ευρώ. Μας έδωσε τη χαρά του ταξιδιού μαζί. Παίξαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ. Αν πας στη Βέρεια να φας μπαρμπούρια. Εννοείται. Είναι το κλείσιμο. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ο Παντελής κατάφερε να ταξιδέψει αρκετά μακριά. Προχωράμε όμως στον επόμενο παίκτη ή παίκτρια που θα μας συνοδεύσει στο ταξίδι μας, κάθε τόπος και μια ιστορία, όπου 10.000 ευρώ θα μπορέσουν να γίνουν δικά τους και βέβαια αν εσείς θέλετε να έρθετε να παίξετε και δικά σας. Λοιπόν, να προχωρήσω στην κλήρωση από το 1 μέχρι το 24 και φύγαμε αμέσως τώρα, τώρα δηλαδή, που τώρα σημαίνει τώρα. Φύγαμε! Ξεκινάμε από το 1 μέχρι το 24 για να δούμε τον επόμενο ταξιδιώτη μας στο κάθε τόπος και μια ιστορία που είναι το νούμερο 5 με το νούμερο 3. Με το νούμερο 3. Καλώς ήρθες. Είμαστε καλά, καλώς ήρθατε. Πάρε θέση.
Λοιπόν, καλώς ήρθες στο παιχνίδι μας. Πώς σε λένε? Ευχαριστώ, Θωμάς. Γεια σου, Θωμά. Από πού κατάγεσαι? Από τη Λάρισα. Από τη Λάρισα, από τον Όλυμπο πιο συγκεκριμένα. Οι προηγούμενοι προορισμοί ήταν ακριβώς ιδανικοί για μένα. Ήταν ιδανικοί για σένα. Για να δούμε τώρα αν οι επόμενοι προορισμοί παραμένουν ιδανικοί για σένα. Ταξιδεύεις? Ταξιδεύω, ναι. Τελευταία φορά που αρκετά συχνά. Στην Κέρκυρα πήγα το καλοκαίρι. Στη Ρόδο ήμουνα τα τελευταία 5 χρόνια. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο που ήταν και πριν. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα πώς τα φέρνει. Στη Θεσσαλονίκη σπούδασα και στο Σέλ πήγα για σκι αρκετές φορές. Καλά, να σου πω κάτι. Τώρα είναι μεταφυσικό αυτό, έτσι. Τώρα. Εντάξει, οι επόμενες. Με τρομάζεις. Δηλαδή, γιατί περνάμε στη σφαίρα της μεταφυσικής. Οπότε, για να δούμε. Με τι ασχολείσαι? Πυροσβέστης είμαι. Α, είσαι πυροσβέστης. Να σου πω ότι κάνεις το επάγγελμα που ονειρεύομαι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι πυροσβέστης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και περιπετειώδες. Προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία. Και όπως μου έλεγε κάποτε ένας πυροσβέστης, ξέρεις, μου λέει τι είναι να πηγαίνεις εκεί όταν όλοι φεύγουν. Εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι πάτε εκεί όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Αυτό σημαίνει. Έτσι δεν είναι? Και γενικά με την πυροσβεστική, οι πυροσβέστες δεν είναι μόνο αυτοί που σβήνουν φωτιές. Σε τροχέα που εγκλωβίζετε ανθρώπους. Υπάρχει όλο αυτό το. Είσαι πολλά χρόνια πυροσβέστης? 6 χρόνια. 6 χρόνια είσαι πυροσβέστης. Φοράτε ακόμη αυτά τα κράνητα ασημένια ή είναι και την παρέλαση μόνο αυτά? Φυσικά και τα φοράμε. Πάνω στη δράση? Είναι ένα από τα όπλα μας το κράνος. Όπλο. Φυσικά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, σου εύχομαι στην πυροσβεστική να πραγματοποιείς έργο. Η κοινωνία όλη πραγματικά απέναντι στους πυροσβέστες είναι υπόχρεη. Για να δούμε όμως τώρα τι ταξίδι θα κάνουμε. Θωμά, πρώτος προορισμός, 50 ευρώ. Πατάς το κουμπί τώρα. Φύγαμε λοιπόν. Θωμάς ο πυροσβέστης θα βάλει φωτιές στο κάθε τόπο και μια ιστορία. Για να δούμε. Καλά βρήκα. Πες μου ότι δεν έχεις πάει. Δεν έχω πάει. Για να δούμε λοιπόν τι ερώτηση έχουμε. 50 ευρώ, είναι καλά βρήκα. Και η ερώτηση είναι, Θωμά, η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού που καταλήγει στα Καλάβρητα ξεκινά από Α, την Ακράτα, Β, το Διακοπτό, Γ, το Δερβαίνι, Δ, το Ξυλόκαστρο. Έχεις πάρει ποτέ αυτό το τρένο? Όχι. Οδοντοτός. Δυστυχώς. Παιχνίδι άσχημο σου παίζει η τύχη. Ναι. Α, την Ακράτα, Β, το Διακοπτό, Γ, το Δερβαίνι, το Ξυλόκαστρο. Από ό,τι καταλαβαίνω το πας στην τύχη, ε. Στην τύχη θα το πάω και στο ένστικτο αν μου πει κάτι. Ναι. Τι δεν είναι? Το Ξυλόκαστρο δεν νομίζω να είναι. Το Ξυλόκαστρο έξω. Μάλιστα. Θα βγάλω και το Δερβαίνι. Μάλιστα. Η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού που καταλήγει στα Καλάβρητα, τελειώνει εκεί δηλαδή, ναι. Ξεκινά από... Λοιπόν, αφού είμαστε στην τύχη, πάμε τύχη. Θα το αλλάξω και θα πω το Ξυλόκαστρο. Ξυλόκαστρο. Το διαλέγω. Ναι. Το πήραμε, Ξυλόκαστρο. Για να δούμε λοιπόν. Η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού που καταλήγει στα Καλάβρητα, αν ξεκινάει από το Ξυλόκαστρο. Θωμά, δεν το ξέρω. Θέλω κι εγώ να δω αν πραγματικά ξεκινάει από το Ξυλόκαστρο. Και η σωστή απάντηση είναι. Το Διακοπτό. Κακό αυτό. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω, είμαστε στην αρχή ακόμα, δεν απογοητευόμαστε. Παραμένουμε στα Καλάβρητα. Δεν θέλω να βλέπω τη μελαγχολία στα μάτια σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περίμενε. Έχουμε μεγάλο ταξίδι μπροστά μας. Θα το γυρίσουμε. Μηδέν από το τέλος μακάριζε. Περίμενε. Ή μην καταδικάζει κανένα παιδί στο τέλος του. Περίμενε, θα το γυρίσουμε. Δεύτερη ερώτηση. Καλάβρητα. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων βρίσκεται. Α, στο Χελμό, Β, στο Βέρμιο, Γ, στο Τιμφριστό, Δ, στον Πάρνωνα. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων βρίσκεται. Α, στο Χελμό, Β, στο Βέρμιο, Γ, στο Τιμφριστό, Δ, στον Πάρνωνα. Το ξέρεις? Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι το Βέρμιο. Πιστεύω δηλαδή ότι στο Βέρμιο υπάρχει χιονοδρομικό. Ναι. Έτσι πιστεύω. Κάτι μου λέει δηλαδή το Βέρμιο. Λοιπόν, διαλέγω Βέρμιο. Θα το επιλέξω, ναι. Βέρμιο. Θωμάς το Βέρμιο. Να δούμε λοιπόν αν το βρήκαμε. Και ελπίζω να φύγουμε από τα Καλάβρητα. Ναι, και εγώ αυτό, γιατί δεν μας πάει, δεν μας πάει, δεν μας πάει. Για να δούμε όμως αν φεύγουμε. Και η σωστή απάντηση είναι...
περίμενε. Δεν χάσαμε ακόμα. Δεν είναι με το μέρος σου η τύχη. Είναι ολοφάνερο. Ναι. Θα συνεχίσουμε όμως τα καλάβρητα. Δεν είχαμε, δεν χάσαμε, ας πάρουμε τα πάνω μας. Έχεις εξαιρετική θετική ενέργεια, είσαι πυροσβέστης. Πράγμα που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων σε εκτιμούμε, σε συμπαθούμε και σε θαυμάζουμε. Πάμε άλλη μια ερώτηση. Περίμενε, Θωμά. Δεν θέλω στεναχώριες. Περίμενε. Η πρώτη κοινή εμφάνιση Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ έγινε σε γυρίσματα στη Ζαχλωρού Καλαβρίτων στην ταινία. Α. Υπολογαγός Νατάσα. Β. Μανταλένα. Γ. Αστέρο. Δ. Το Ποντικάκι. Περίμενε τώρα. Μην βιάζεις. Τις ταινίες τις ξέρεις. Υπολογαγός Νατάσα. Μανταλένα. Αστέρο. Ποντικάκι. Δεν έβλεπα ταινίες. Τα τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει κάποιες. Για πες μου λοιπόν. Υπολογαγός Νατάσα. Μανταλένα. Δεν νομίζω υπολογαγός Νατάσα να είναι. Η Μανταλένα μπορεί. Σκέψου πού γυρίστηκαν αυτές οι ταινίες, τι θέματα είχανε. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε στα Καλάβρητα. Ναι. Οπότε το Μανταλένα πάει για Καλάβρητα. Δεν θυμάσαι καμία ταινία της. Δεν θυμάσαι, δηλαδή, κοίτα να δεις. Δεν θυμάσαι Προσπαθώ να θυμηθώ ταινία. Τι θέμα είχαν οι ταινίες και από την θεματική των ταινιών. Τώρα μιλάμε. Είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση. Μιλάμε τώρα Καλάβρητα, ορεινά. Σκέψου. Είμαι ανάμεσα σε Αστέρο και Μανταλένα. Ναι. Μου πάνε στα βουνά, δηλαδή, και. Νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να επικαλεστείς. Είναι πιο κοντά στα αστέρια τα βουνά. Ναι. Οπότε για λίγο την Αστέρο. Να πάμε στην Αστέρο. Αστέρο. Λοιπόν, Αστέρο. Πρώτη κοινή εμφάνιση του Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ έγινε σε γυρίσματα στη Ζαχλωρού Καλαβρίτων στην ταινία Αστέρο. Για να δούμε λοιπόν αν όντως είναι η Αστέρο. Και η σωστή απάντηση είναι. Είναι η Αστέρο! Είναι μια ταινία ασπρόμαυρη. Από τις πρώτες ελληνικές ταινίες που πήγαν στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Ήταν θρύλος στις ταινίες Φουστανέλλας. Λοιπόν, ξεκολλήσαμε από τα Καλάβρητα, πηγαίνουμε παρακάτω. Πηγαίνουμε στον δεύτερο προορισμό. Θωμά, είμαστε παίκτες, είμαστε ταξιδιώτες, συνεχίζουμε. Παλεύουμε. Είμαστε. Αλλά θα σου πω κάτι. Επειδή ταράχτηκες λίγο και θέλω να ξαναβρεις την ορμή σου, ορθώς, δεν ήταν τύχη με το μέρος σου, δίνω ένα διάλειμμα, να ανασυνταχτούμε και να επιτεθούμε. Επιστρέφουμε από διαφημίσεις, είμαστε εδώ με τον Θωμά. Σε ένα παιχνίδι με μία μικρή, ας πούμε, γεύση εντός εισαγωγικών ατυχίας. Έχω ένα ένστικτο ότι από εδώ και πέρα θα το πάμε σούζα. Μαγιάρι. Πάμε δεύτερο προορισμό, φίλε. Πάμε. Εντάξει, έτοιμος. Τα Καλάβρητα δεν μας βγήκαν σε καλό. Θα μας βγει το επόμενο. Πατάς το κουμπί. Φύγαμε. Λοιπόν, με τα Καλάβρητα πηγαίνουμε δεύτερο προορισμό. Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πηγαίνω, ερώτηση. 50 ευρώ, δεύτερος προορισμός. Η ερώτηση είναι η εξής, Θωμά. Γεωφυσικά, ο Χορτιάτης είναι. Α, ποτάμι. Β, πεδιάδα. Γ, βουνό. Δ, φαράγγι. Ο Χορτιάτης είναι γεωφυσικά. Ποτάμι, πεδιάδα, βουνό, φαράγγι. Χορτιάτης καταρχήν είναι περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Αχα. Πεδιάδα δεν είναι. Ναι. Φαράγγι δεν είναι. Ελπίζω να μην έχει κανένα ποτάμι εκεί και θα πάω στο βουνό. Θα επιλέξω το γάμα. Γάμα. Γεωφυσικά λοιπόν ο Χορτιάτης είναι βουνό. Για να δούμε αν ο Χορτιάτης είναι βουνό. Και η σωστή απάντηση, Θωμά, είναι. Είναι βουνό. Και είναι και 1200 μέτρα.
δεν είναι της πλάκας βουνό, είναι ναι. δυνατό βουνό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φεύγουμε από το δεύτερο προορισμό και πάμε στον τρίτο. Στον τρίτο προορισμό, αν το περάσεις, έχεις φτάσει στο πρώτο καταφύγιο. Άρα τα λεφτά που έχεις βγάλει μέχρι εκεί είναι δικά σου. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γενικώς, έχουμε βαρέσει κόκκινο γιατί έχουμε ήδη κάνει δύο λάθη. Ένα λάθος ακόμα και είμαστε εκτός παιχνιδιού. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν, τρίτος προορισμός για το Θωμά. Μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Καλάβρητα, πηγαίνουμε. Στην Καρδίτσα πηγαίνουμε. Έχεις πάει στην Καρδίτσα? Έχω πάει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Καρδίτσα. Ερώτηση κλειδί, ερώτηση καταφυγίου. Καρδίτσα, ναι. πάμε. Η Καρδίτσα είναι χτισμένη. Α. Στις όχθες της λίμνης Πλαστήρα. Β. Στις πλαγιές των Αγράφων. Γ. Σε οροπέδιο. Δ. Στο Θεσσαλικό κάμπο. Η Καρδίτσα είναι χτισμένη. Στις όχθες της λίμνης Πλαστήρα. Στις πλαγιές των Αγράφων. Σε οροπέδιο. Στο Θεσσαλικό κάμπο. Το έχεις? Πιστεύω ότι θα το βρούμε. Πάμε. Τι δεν είναι, πες μου τώρα. Λοιπόν, σε οροπέδιο δεν είναι. Οροπέδιο έξω. Στο Θεσσαλικό κάμπο λογικά δεν είναι. Ναι. Η λίμνη Πλαστήρα είναι πάνω από την Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν... αν στέκει να πούμε ότι είναι στις όχθες της λίμνη Πλαστήρα. Ναι. Το Β. Το για λίγο. Στις πλαγιές των Αγράφων. Β. Πλαγιές των Αγράφων. Η Καρδίτσα είναι χτισμένη στις πλαγιές των Αγράφων. Για να δούμε λοιπόν. Πού είναι χτισμένη η Καρδίτσα. Θωμά, η σωστή απάντηση είναι... Ατυχήσαμε. Είναι στο Θεσσαλικό κάμπο. Θεώρησα... Η Καρδίτσα είναι χτισμένη στο Θεσσαλικό κάμπο. Θεώρησα ότι δεν έφτανε ο Θεσσαλικός κάμπος μέχρι ναι. την Καρδίτσα. Ναι. Λοιπόν, Θωμά, πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν πειράζει, κάναμε πειράζει. Μεγάλο ταξίδι μαζί. Είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Όντως, η τύχη δεν ήταν με το μέρος σου. Γιατί ξέρεις, οι γνώσεις προϋποθέτουν να έχεις τύχη. Δηλαδή, αν δεν, ό,τι γνώσεις και να έχεις, άμα δεν έχεις τύχη, το πράγμα δεν βοηθάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που ήσουν κοντά μας. Σε απολαύσουμε την παρέα σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, κάθε τόπος, μία ιστορία, το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πραγματικά θα ήθελα, ο Θωμάς να είχε πάει λίγο παρακάτω, ήταν ένας πολύ δυνατός παίκτης, δεν τον ευνόησε η συγκυρία. Όμως, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Κάθε τόπος, μία ιστορία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Σας ξαναπεριμένουμε. Μην καθούμε. Καλή νύχτα. Γεια σας. Καλή νύχτα.